κανείς και μόνο διαβάζοντας αυτό το κεφάλαιο, για μένα μπορεί να εξηγήσει ποια μπορεί να είναι η έκβαση οποιοδήποτε γεγονότος της ζωής του. Αυτό που ισχυρίζουμε είναι το εξής, ότι οποιοδήποτε γεγονός και αν πάρουμε και το αναλύσουμε, θα δούμε ότι τελικά η έκβαση εξαρτιέται από τρία πράγματα. Το ένα είναι οι εξωτερικές συνθήκες, αυτό που συμβολικά στο μύθο ερμηνεύω τους ανέμους. Μπορεί να είναι ευνοϊκοί, όπως είναι εδώ, μπορεί να είναι δυσμενείς. Το δεύτερο κομμάτι, δεύτερος έτσι, παράγοντας, είναι με ποιους είμαστε συνδεδεμένοι. Τα δίκτυα, αυτό που και ο Νικόλας Χριστάκης έχει αναλύσει τόσο διεξοδικά στο βιβλίο του «Συνδεδεμένοι». Γιατί τι συμβαίνει, επιδρούμε με τους ανθρώπους που συνδεόμαστε. Δηλαδή, ένα μέρος της ατομικότητάς μας χάνεται, γιατί ουσιαστικά δεχόμαστε επιδράσεις, αλλά επιδρούμε και εμείς πάνω στους άλλους. Οπότε, ίσως εδώ, ας πούμε, θα ήταν χρήσιμο κανείς να πει ότι αφού ξέρω ότι θα επηρεαστώ, ας διαλέξω ποιοι θα με επηρεάσουν. Έτσι, λοιπόν. Άρα, ο δεύτερος παράγοντας είναι τα δίκτυα. Αυτά μας δίνουν ευκαιρίες, αυτό μπορεί να μας αποσταθεροποιούν, αυτό μπορεί να μας ενισχύουν και να είναι υποστηρικτικά στο σκοπό μας. Και το τρίτος παράγοντας είναι η προσωπική στάση. Γιατί υπάρχουν, ξέρετε, διάφορα κινήματα αυτογνωσίας που λένε μπορείς να κάνεις τα πάντα κλπ. Δεν είναι ακριβώς έτσι, θεωρώ εγώ. Έχουν σημασία και οι εξωτερικές συνθήκες, εξωτερικοί παράγοντες και τα δίκτυα με τα οποία είμαστε συνδεδεμένοι. Αυτά μας δίνουν ευκαιρίες ή εξαιτίας των δικτύων αυτών χάνουμε ευκαιρίες. Από εκεί και μετά έχει να κάνει η προσωπική μας στάση. Εδώ έχουμε, όπως το ερμηνεύω εγώ, έναν Οδυσσέα ο οποίος δεν είναι αφυπνισμένος. Είναι ένας ηγέτης συγκεντρωτικός. Δεν έχει, παρότι έχουμε έναν ηγέτη και ένα δίκτυο του συντρόφους, οι οποίοι έχουν κοινό στόχο, κοινό σκοπό να φτάσουν κάποια στιγμή στην Ιθάκη και έχουν και ευνοϊκούς ανέμους και το χάνουν. Γιατί δεν υπάρχει ροή πληροφορίας ικανή και εμπιστοσύνη, έτσι ώστε αυτό το όραμα να μην μείνει μόνο όραμα, αλλά να υλοποιηθεί συγκεκριμένα. Όταν σαν ηγέτης δεν κοινοποιείς τη διαδικασία με την οποία μπορεί να φτάσει σε ένα στόχο, τι συμβαίνει, τότε αναδύονται οι προσωπικοί στόχοι, οι οποίοι λειτουργούν σαν φυγόκεντρες δυνάμεις. Και γι' αυτό χάνεις τελικά τον κοινό στόχο. Και όταν σφάλεις, να αναγνωρίζεις ότι έσφαλες. Γιατί και εδώ, σε αυτό το μύθο, συνέβη και αυτό. Ζήτησε από τον έολο δεύτερη ευκαιρία. Δεν υπάρχει πάντα δεύτερη ευκαιρία. Ναι, δεν υπάρχει πάντα δεύτερη ευκαιρία. Οπότε, γι' αυτό τελειώνω και τον μύθο αυτό, λέγοντας ότι άδραξε τη μέρα, η ευκαιρία δεν θα είναι εκεί έξω για πολύ.